απόλυτο ραντεβού στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θρήνος και Οδύνη ξανά στη Μεσσηνία και ένα τεράστιο γιατί, ζωγραφισμένο στα χείλη όλων. Μετά την τραγωδία πριν από 3 μήνες στην Κυπαρισία, μια ακόμα νεαρή ψυχή χάνεται σήμερα. Σοκαριστικό το σκηνικό λίγο μετά τη Θουρία, με γιοταχή αυτοκίνητο, μετά από τρελή κούρσα να συμπαρασύρει 15χρονο μαθητή και να τον σκοτώνει. Ένα νέο σοκαριστικό τροχείο που σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι έρχεται να συγκλονίσει την κοινωνία της Μεσσηνίας. Πλέον μιλάμε για ένα δυστύχημα, μια τραγωδία, χωρίς προηγούμενο. Με μια νεαρή ψυχή να χάνεται τόσο άδικα. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρωμά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέφυγε από την πορεία του στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης Καλαμάτας λίγο μετά τη Θουρία. Και μετά από μια τρελή κούρσα παρέσυρε νεαρό μαθητή που επέστρεφε στο σπίτι του αμέσως μετά το σχολείο. Το αμάξι αναποδογύρισε, ο οδηγός βγήκε από αυτό και διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το μαθητή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση από πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, με τον νεαρό να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και τελικά να αφήνει εκεί την τελευταία του πνοή. Μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα και πάμε στο σημείο που συνέβη ένα ακόμη τραγικό τροχείο στους δρόμους της Μεσσηνίας. Μια κατάσταση που έχει σοκάρει τους πάντες. Μια κατάσταση που έρχεται να προσθεθεί σε ένα μαύρο τοπίο ουσιαστικά που διαγράφεται στη Μεσσηνία. Με καθημερινά, με μια κατάσταση που βλέπουμε ότι χάνονται νεαρές ψυχές. Μαζί μας συνδεόμαστε, είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερτζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη, από το σημείο που σημειώθηκε ένα ακόμα τραγικό, ένα ακόμα τροχαίο, θανατηφόρο τροχαίο, όπως εξελίχθηκε δυστύχημα. Δεν ξέρω αν πολλές φορές τα λόγια είναι αυτά ικανά να περιγράψουν τα όσα και εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αντιμετωπίζουμε. Είμαστε νωρίτερα και στο σπίτι της οικογένειας, η οποία πραγματικά ζει τραγικές στιγμές. Τι να πει κανείς σε μια οικογένεια όταν από τη μια στιγμή στην άλλη χάνει ένα αγγελούδι, χάνει ένα μικρό παιδί, χάνει ένα παιδί το οποίο επέστρεφε από το σχολείο του, επέστρεφε στο σπίτι του, η μητέρα του ήταν εκεί, το περίμενε μαζί με τον αδερφό του για να φάνε το μεσημεριανό τους, για να ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, δυστυχώς. Και νομίζω εδώ πέρα είναι αυτό που λες, τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να πεις. Εξετράπη τις πορείες του το γιοταχή, το παρακολουθήσαμε και στα ρεπορτάζ. Ανετράπη, παρέσυρε τον 15χρονο μαθητή, τον μαθητή λυκείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, εκεί όπου και δυστυχώς, παρά την μάχη που δόθηκε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Κώστα, ο οδηγός τον παρέσυρε και άφησε τον μαθητή να ψυχοραγεί. Έφυγε από το σημείο. Και έφυγε μάλιστα πεζός και αναζητείται από ό,τι φαίνεται από τις αστυνομικές αρχές μέχρι και αυτή την ώρα. Ακριβώς, σωστά το σημειώνεις. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά σε αυτή την τραγική ιστορία. Σύμφωνα και με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έφυγε πεζός ο οδηγός του γιοταχή. Ένας νεαρός, σύμφωνα με μαρτυρίες, τώρα αυτά θα τα δει η αστυνομία. Ο νεαρός αυτός αναζητείται ακόμα από τις αστυνομικές αρχές. Πριν από λίγη ώρα μιλήσαμε και με πηγές από την αστυνομία. Δεν έχει υπάρξει καμία σύλληψη μέχρι τώρα. Βρίσκονται ακόμα στην αναζήτηση του οδηγού. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο δράμα το οποίο θα εξελιχθεί. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να σου πω και αυτό που μας παρακάλεσε η οικογένεια να μεταφέρουμε και οι συγγενείς και ο πατέρας, ο οποίος πραγματικά ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση και το καταλαβαίνουμε όλοι, να τρέξει η διαδικασία προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή στο παιδί, μια ψυχοφθόρα διαδικασία, να μην πάει για την Δευτέρα. Οι άνθρωποι αυτό που θέλουν είναι να αποχαιρετήσουν το 15χρονο παιδί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχει μια αυτή η διαδικασία δυστυχώς που εξακολουθεί και υπάρχει ακόμα,
τους έχουν ενημερώσει, θα πρέπει να πάρουν το παιδί, να πάνε στην Τρίπολη, να γίνει η διαδικασία αυτή να έρθει. Ήταν κάτι το οποίο μας παρακάλεσαν και μέσα από την τηλεόραση να απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία, η οποία τα Σαββατοκύριακα γνωρίζουν όλοι, δεν εξελίσσεται. Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει και μία ακόμα πτυχή, σύμφωνα με τα όσα και σαν μαρτυρίες λάβαμε για αυτή την τραγική ιστορία, με δεδομένο, Θέμη, ότι ο άτυχος 15χρονος πήγαινε μαζί του, είχε φύγει από το σχολείο, σχόλασε το μεσημέρι και μαζί με τον αδερφό του, τον μικρότερο αδερφό του, πηγαίνανε προς το σπίτι. Από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να δείξει και ο καμεραμάν μας ο Αγγίλης ο Μπάκας, υπάρχει πίσω ένα κεράκι το οποίο έχουν αφήσει για το παιδί, για το αδικοχαμένο αυτό παιδί. Μιλάμε για μια απόσταση από το σπίτι του που δεν ξεπερνά το 1,5 χιλιόμετρο. Παρακάτω εδώ είναι το σπίτι του και είναι τραγικές και τρομακτικές οι εικόνες. Δεν περιγράφονται οι εικόνες. Είναι ανίποτος ο πόνος και ο θρήνος. Και όλα αυτά, Κώστα, όλα αυτά τη στιγμή που η Μεσσηνία δεν προλαβαίνει να μετρά θύματα. Θυμόμαστε όλοι το σκηνικό το Νοέμβριο, τις μαύρες εκείνες ημέρες του Νοεμβρίου, με τους τρεις μαθητές που έχασαν την ζωή τους. Ερχόμαστε λοιπόν να προσθέσουμε δυστυχώς σε αυτό το μακρύ κατάλογο των θυμάτων μία ακόμα νεαρή ψυχή. Ένα ακόμη 15χρονο παιδί. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα γιατί που πλημμυρίζουν τους πάντες. Πολύ μεγαλύτερος ο πόνος και η οδύνη για την ίδια την οικογένεια και φυσικά για όλους στη Μεσσηνία που έχουν μείνει σοκαρισμένοι από αυτό το τροχαίο. Μένει να δούμε και την εξέλιξή του. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς και να περάσουμε να δούμε αυτό το παρεδώσε, θα έλεγε κανείς, που συνεχίζεται με τα ύποπτα δέματα. Ένα νέος ύποπτος φάκελος έφτασε σήμερα στα ΕΛΤΑ, στο κέντρο διαλογής της Καλαμάτας και φυσικά υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Εκ νέου συναγερμός για ύποπτο φάκελο στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Ένας ακόμη ύποπτος φάκελος με παραλήπτη, σύμφωνα με πληροφορίες στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί το κέντρο διαλογής των ταχυδρομείων στην Καλαμάτα. Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αρχές, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες είχαν αποσταλεί ύποπτοι φάκελοι από την Ινδία σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως και στο Πανεπιστήμιο αλλά και το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ενώ μέσα στην ημέρα υπήρξαν αναφορές για φακέλους σε ταχυδρομεία στην Σπάρτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ αναμένεται ειδικό κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία βάσει του πρωτοκόλλου για τέτοιες περιπτώσεις. 2 ώρα 11 και 20 περίπου, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για ύποπτο φάκελο, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο διανομής των ΕΛΤΑ εδώ στην περιοχή μας. Ο φάκελος είχε πάλι αποδέχτη τις Πρυτανικές Αρχές εδώ του νομού μας, με προορισμό από τις Ινδίες. Αμέσως κάναμε αυτά που προβλέπονται, αυτά που έγιναν και την προηγούμενη φορά. Έχουμε αποκλείσει το χώρο. 5 άτομα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με το φάκελο, ο οποίος, να σημειώσω, είναι ακόμα σφράγισμένος, δεν έχει ανοιχτεί. Είναι, θα έλεγα, σε μια μορφή καραντίνας, δηλαδή είναι στο χώρο μέσα. Και περιμένουμε τη συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ, οπότε να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο. Να παραλάβουν το φάκελο και να το πάνε στην Αθήνα πάνω, στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Προβληματιζόμαστε έντονα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάρχει σημάν και στο κέντρο διαλογής στον ΕΛΤΑ στη Λακωνία και στο κέντρο διαλογής στον ΕΛΤΑ στην Αρκαδία. Δεν σας κρύβω ότι μας προβληματίζει το γεγονός και μας βάζει σε περαιτέρω σκέψεις. Πλην όμως εμείς θα κάνουμε αυτό που προβλέπετε και αυτό που πρέπει να κάνουμε ως υπηρεσία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στα όσα εξελίσσονται φυσικά τα κεντρικά ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που δεν έχει την κοινωνική νομιμοποίηση. Μένει να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει από το νέο μεγάλο συλλαλητήριο που προγραμματίζεται στο Σύνταγμα την Κυριακή. Μαζί μας να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, δημοσιογράφο και έναν εκ των βασικών συντελεστών του ΑΛΕΡΤ που θα μεταδώσει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την Κυριακή στην Αθήνα, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την Πελοπόννησό μας. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε ποιο είναι το μήνυμα και ποιο είναι το μήνυμα όσο πλησιάζει και έρχεται και στη Βουλή πλέον και με επικυρωμένη, θα έλεγε κανείς, από την πλευρά των Σκοπίων αυτή τη συμφωνία, η Συμφωνία των Πρεσπών.
τι μήνυμα αναμένεται να δοθεί την Κυριακή και αν είναι ένα μήνυμα ικανό, αποτρεπτικό προς τη συμφωνία αυτή. Το μήνυμα είναι ένα. Μπορείς να ξεπουλήσεις την ψυχή σου αν είσαι από την άλλη πλευρά οπουδήποτε θέλεις εσύ, αλλά τη Μακεδονία δεν την πουλάς. Και αναφέρομαι στους ίδιους Αθέληνες. Δεν πουλάς Μακεδονία, δεν πουλάς το όνομα, δεν πουλάς όλα αυτά τα στοιχεία που καθορίζουν μια πορεία διαχρονική ιστορική περίπου 7.000 ετών και πλέον. Και θα το πω ευθέως, όποιοι και αν είναι αυτοί οι κύριοι Σιριζανέλ, οι νεοδημοκράτες, πρέπει να καταλάβουν κάτι πολύ απλό. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Εμείς έχουμε παραλάβει στη σκυτάλη στο χέρι μας ένα όνομα που λέγεται Μακεδονία. Και το παραλάβαμε από νεκρούς γιατί χύθηκε αίμα για τη Μακεδονία και πρέπει να το επιστρέψουμε στην επόμενη γενιά όπως ακριβώς το παραλάβαμε. Αν λοιπόν η Σιριζανέλ και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι που νομίζουν ότι κυβερνούν επειδή παίρνουν εντολές από τους Γερμανούς είναι ικανοί να προβούν σε μια τέτοια προδοσία-αμοιοδοσία, δεν θα τους κρίνει η ιστορία. Θα τους κρίνουμε εμείς, αυτοί που ζούμε σήμερα στις επόμενες εκλογές, και το κουδί, γιατί πάντα υπάρχει ένα κουδί, μια δικαιοσύνη και ένα δικαστήριο, είναι κοντά. Ναι, είναι σκληρή αυτή η αναφορά. Δεν είναι σκληρή. Σε σχάτη προδοσία, σε προδοσία, σε μειοδοσία, η δικαιοσύνη πλέον έχει το λόγο. Ναι. Το Σύνταγμα αυτό ορίζει, αγαπητέ φίλε. Ναι. Απλά επειδή είναι φθηνόφοβοι και έχουν τρομοκρατηθεί πάρα πολύ από τις αντιδράσεις του κόσμου, προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την όποια αντίδραση. Τους λέμε λοιπόν ευθέως και ομά και στεγνά. Η ελληνική λύση θα τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Αυτό... Και το κουδί ήταν δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη απεφάνθηκε για την προδοσία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και αυτό που διαφαίνεται γύρω από τη συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι πέρα από το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπάρχει και μια μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, πολιτική αναφορά. Μια προς το ναι. Κλείνουν και άλλοι. Εννοείται και τον ιδεολογικό αχταρμά αυτών των ανθρώπων που εδώ και 50 χρόνια είναι ιδεολογικοί και πνευματικοί νικητές. Αυτοί που δίθεν αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, αλλά δεν είναι αριστεροί. Εννοείται δηλαδή τους ποταμίσιους. Τους Ριακίσιους, τους Σιριζέους, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα. Δεν συνομιλώ με ανθρώπους που αγοράζονται με μια καρέκλα ή εξαγοράζονται ή πολλούν, αν θέλετε, τη συνείδησή τους για μια καρέκλα. Δεν είναι καν άξιοι συνομιλητές μας. Τελεία και παύλα. Οι Έλληνες για καρέκλες δεν πουλάνε τίποτα. Αυτή είναι η κανένα που είναι στη μάνα τους. Εμείς λοιπόν τη μανούλα μας και τη Μακεδονία μας δεν την πουλάμε. Τελεία και παύλα. Άρα, την Κυριακή, συλλαλητήριο, σε ζωντανή μετάδοση από το Alert σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το Alert πρέπει να το ευχαριστήσουμε όλοι μας γιατί έκανε αυτή την υπέρβαση και εγώ σε ευχαριστώ τους συνεργάτες μας μαζί με εσάς, όλοι μαζί να μεταδώσουμε αυτό το συλλαλητήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα φυσικά για τις επόμενες μέρες. Διότι πολύ απλά είναι το πατριωτικό μας καθήκον αυτό. Τίποτε περισσότερο και το λιγότερο. Να ενημερωθεί ο τελευταίος κάτοικος πάνω στην Ελευθεριάδα και ο τελευταίος κάτοικος πάνω στην Ήδη της Κρήτης ότι ή στην Κύπρο μας ότι το συλλαλητήριο είναι τεράστιο γιατί κανένα κανάλι δεν τόλμησε και δεν θέλει να το παρουσιάσει να το μεταδώσει. Το Alert το αποφάσισε μαζί με τα συνεργαζόμενα τηλεοπτικά δίκτυα να το μεταδώσουμε. Και αυτό για μας είναι υποχρέωση εθνική. Και δεν το ξεχνάμε. Και εικόνα σε όλο τον κόσμο το επισημαίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε εμείς τώρα στις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την υπόθεση των επιμελητηρίων. Και αυτό έρχεται συνδυαστικά με τα πυρόπληκτα δάνεια, με τις κινήσεις των επιμελητηρίων για τα πυρόπληκτα δάνεια. Κινήσεις που προδιαθέτουν ότι και η συνέχεια μέσω της πίεσης που ασκείται μπορεί να είναι καλύτερη. Πάμε να δούμε τα όσα επισήμανε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Κρυγκόρος. Μία από τις προτάσεις των επιμελητηρίων των πυροπλήκτων νομών έγινε πράξη και η δυνατότητα δίνεται στα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες να ρυθμίζουν και τα πυροπλήκτα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, χωρίς οι τράπεζες να προβάλλουν ως εμπόδιο την ύπαρξη της συγκεκριμένης εγγύησης και την ανάγκη λήψης εγκρίσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τον τελευταίο χρόνο έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στο να βρεθεί μια ρύθμιση, να γίνει νομοθετικά κάτι, ώστε να υπάρξει μια διέξοδος. Υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα δάνεια, τα πυρόπληκτα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, 31 12 του 2019 λήγουν, άρα πρέπει να αποπληρωθούν. Αυτό που αντιμετωπίσαμε όλη αυτή τη χρονιά είναι μια προθεμία των τραπεζών στο να ρυθμίσει δανειολήπτες οι οποίοι έχουν βιώσιμες επιχειρήσεις και κόσμο ο οποίος εργάζεται σε αυτές και στους 6 νομούς που έχουμε το αντίστοιχο θέμα, το αντίστοιχο πρόβλημα. Και η κατεύθυνση όλη που επικεντρωθήκαμε, γιατί από την αρχή της χρονιάς, αν θυμάστε, είχα δηλώσει κιόλας ότι ψάχναμε να βρούμε τεχνικές λύσεις. Επικεντρωθήκαμε με τα 6 επιμελητήρια να βρούμε μια λύση στο να φύγει αυτή η δικαιολογία από την απροθυμία των τραπεζών, ώστε να υπάρχει νομοθετικά κάτι για να τους δίνει δυνατότητα να ρυθμιστεί ένα εγγυημένο δάνειο. Αυτό έγινε. Με πρώτο βήμα έγινε το καλοκαίρι με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Το ΦΕΚ που περιμέναμε βγήκε 31 12 του 18 και λέει τι, ότι πλέον δύναται ένα ίδρυμα, μια τράπεζα, να ρυθμίσει ένα εγγυημένο δάνειο και η εγγύηση να ακολουθεί το δάνειο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης αυτής. Αυτό πριν δεν υπήρχε. Τουλάχιστον αυτό που συνεχίζουμε και τώρα πλέον να λέμε και να φωνάζουμε είναι
να προσπαθούμε να πιέσουμε τις τράπεζες, σε εισαγωγικά η λέξη, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες και στηρίζουν την ελληνική οικονομία να παραμείνουν ανοιχτές. Αυτή τη στιγμή το ΦΕΚ, το συγκεκριμένο που βγήκε, αυτή η νομοθετική ρύθμιση που βγήκε, τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν τέτοιες ρυθμίσεις. Είναι μια καλή εξέλιξη, δεν την είχαμε πριν, το έχουμε τώρα. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται, γιατί επιμένω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν θέμα σε όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε και στους εξυνομούς. Είναι παραγωγικές κατά βάση επιχειρήσεις, είναι ο ιστός κάθε περιοχής και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί λύση για αυτές. Από 13 σε 5 μειώθηκαν οι ληστείες, κατά 150 περίπου σε σχέση με το 2017 μειώθηκαν οι κλοπές, ενώ η χρονιά ήταν ρεκόρ για την αποκάλυψη χασισοφυτιών με παραπάνω από 7.650 δεντρίλια. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τη μείωση της εγκληματικότητας στο νομό και παρουσιάστηκαν από τον αστυνομικό διευθυντή. Φθήνουσα στους δείκτες καταγράφεται η εγκληματικότητα με το 2018 να είναι μια καλή χρονιά, όπως σημείωσε ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που υπηρετούν στη διεύθυνση αστυνομίας Μεσσηνίας, γιατί με τις προσπάθειές τους το 2018 είχε μια φθήνουσα πορεία, θα έλεγα, η εγκληματικότητα. Αρχίζω να σας πω ότι οι ληστείες από 13 στο 17 έγιναν 5 και οι κλοπές περίπου μειώθηκαν κατά 150 περίπου σε σχέση με το 17. Επίσης, θα έλεγα, ήταν και μια χρονιά πάλι ρεκόρ για τις χασισοφυτίες, γιατί το 17 και το 18 συνολικά πρέπει να κατασχέθηκαν γύρω στα 7.650 δέντρα. Συνολικά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, βαθμιότατε, το έτος 18 πραγματοποίησε 2.700 συλλήψεις για διάφορα αντικείμενα. Αυτό σημαίνει 7 κατά μέσο όρο. Στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκδήλωσης για την κοπή της πίτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ο Παναγιώτης Πούπουσας παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και σημείωσε χαρακτηριστικά. Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε στα στατιστικά και στα στοιχεία που παρέχασα. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμύωτο ενδιαφέρον, αταλάντευτα θα έλεγα, για να εξασφαλίσουμε, να διατηρήσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη της Μεσσηνίας. Ένα αίσθημα ασφάλειας που είναι δικαίωμα του πολίτη. Και εμείς φυσικά πρέπει να το εξασφαλίζουμε, γιατί είναι καθήκον μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν αρκετοί φορείς, ενώ με την σειρά του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας σημείωσε. Το έτος αυτό να είναι για τον καθέναν από αυτούς ένα έτος εκπλήρωσης κάθε επιθυμίας, να υπάρχει λιγότερη εγκληματικότητα και οι ίδιοι να γίνονται φωτεινοί φάροι και παραδείγματα προς όλους, προκειμένου να δομηθεί μια κοινωνία καλύτερη και περισσότερο ανθρώπινη. Περνάμε στην αυτοδιοικητική διάσταση των πραγμάτων και δει την περιφερειακή, όπου οι τόνοι και οι ρυθμοί έχουν ανέβει κατακόρυφα. Μαζί μας να καλησπερίσουμε έχουμε τον πρώην Δήμαρχο Κοινουρίας, αλλά και υποψήφιο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα, του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Μανώλη Σκατζό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, να τα πούμε απλά. Αρχικά, γιατί με τον Παναγιώτη Νίκα, η ανακοίνωση έγινε σήμερα. Κατεβαίνω στις εκλογές τις περιφερειακές. Γιατί έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2007. Διετέλεσα δήμαρχο στη Βόρεια Κοινουρία για μια τετραετία. Έφυγα και ο θελός, παρέμεινα ως δημοτικός σύμβουλος. Αγαπάω την τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω την Αρκαδία. Και στο πρόσωπο του Παναγιώτη του Νίκα βλέπω έναν εξαιρετικά επιτυχημένο δήμαρχο για 3 τετραετίες, αν δεν κάνω λάθος. Έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει, που ανέδειξε την Καλαμάτα, έναν έντιμο άνθρωπο, έναν διορατικό άνθρωπο. Πιστεύω ότι μαζί θα βοηθήσω κι εγώ, θα βάλω κι εγώ το χέρι μου σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάμε τώρα, για να αλλάξουμε την Πελοπόννησο. Γιατί η Πελοπόννησος και η Αρκαδία, εγώ είναι είμαι... Είναι την καλύτερη αναφορά. Λέτε να αλλάξουμε την Πελοπόννησο. Δηλαδή, έχει υπάρξει μία στασιμότητα, θα έλεγε κανείς, στην Πελοπόννησο. Τα τελευταία 8 χρόνια, δυστυχώς, και η Αρκαδία, στην οποία, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδία, στην οποία θα είμαι και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, αλλά και η Πελοπόννησος, πιστεύω ότι βάλτωσε. Δεν έχουμε δει μεγάλα έργα. Δεν έχουμε δει την καθημερινότητα του Πελοποννήσιου πολίτη απέναντίας στην επικοινωνιακή πολιτική του
σημερινού περιφερειάρχη του Πέτρου του Τατούλη, είναι όλα καλά. Κατά διαστήματα έχουμε χορτάσει ιδέες, οράματα, εξαγγελίες, αλλά στην πράξη η Πελοφόννησος και η Αρκαδία έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο κόσμος ρωτάει για τα έργα, ο κόσμος ζητάει έργα, ο κόσμος ζητάει να δει κάτι να αλλάζει σε επίπεδο Πελοποννήσου. Είπατε ότι αυτό δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αποτυπωθεί ούτε καν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας, στην στιγμή που εγώ θα πω και που, όπως επισημαίνει και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, μια σειρά από μικρά έργα ή παρεμβάσεις γίνονται. Ακούστε να δείτε. Θα μιλήσουμε για έργα, θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη. Θα πάω και στα μεγάλα έργα, να. Αλλά φέτος ζήσαμε ένα γεγονός και εσείς εδώ στη Μεσσηνία ιδιαίτερα, το θέμα της απόδοσης του ελαιοκάρπου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι, επειδή σας έχω ακούσει αρκετές φορές, ξέρετε πόσα εκατομμύρια χάθηκαν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό χιλιάδων Μεσσηνίων πολιτών. Γιατί ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, 8 χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να φέρει σε πέρα στο έργο της δακοκτονίας. Εσείς επιρρύπτετε ουσιαστικά ευθύνες και στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τον χειρισμό τέτοιων σημαντικών ζητημάτων. Μα σαφέστατα, μα γι' αυτό θα μιλήσουμε. Εμείς θα μιλήσουμε για πολιτική. Σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές έφτασε πλέον ο καιρός να μιλήσουμε για την πολιτική, να μιλήσουμε τι δεν έγινε καλά και πώς εμείς θα το διορθώσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε για να παίξουμε, αλλά ούτε και για να ασχοληθούμε με ιδέες. Κύριε Σκαντζέ, όμως θα έλεγε κανείς, η Περιφερειακή Αρχή είναι αρκετά χρόνια. Είναι χρόνια 9 τώρα ουσιαστικά. Σε αυτά τα 9 χρόνια δεν έχει παράξει καθόλου έργο. Έργο έχει παραχτεί. Εγώ δεν θα αμφιβάλλω. Τα έργα όμως που υπάρχουν, που γίνανε, είναι έργα, μικρό έργα. Δεν ασχολήθηκε με την ουσία για να πάμε μπροστά την Πελοπόννησο. Μιλάμε για τον τουρισμό. Στον τουρισμό, στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή έχει ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ στην επικοινωνία. Ξέρετε, από τα 32 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα μας κάθε χρόνο, πόσα ήρθανε στην Πελοπόννησο? Ούτε 500.000. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Ξοδεύτηκαν χρήματα, κατασπαταλήθηκαν χρήματα στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία και την προσωπική του Περιφερειάρχη. Και όχι στο να έχουν απόδοση. Κάθε πράγμα που γίνεται στη σημερινή κοινωνία έχει το κόστος και το όφελος. Εδώ το κόστος ήταν τεράστιο, το όφελος είναι μηδενικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, στα βασικά προβλήματα, εσείς βλέπετε μια επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Κατά κόρο. Παρά ουσιαστική επέμβαση, παρέμβαση. Ακριβώς. Στα κυρίαρχα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα. Επειδή είπατε για μεγάλα έργα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλα έργα που να δίνουν μια αναπτυξιακή όθηση στην Πελοπόννησο. Να μιλήσουμε για την Αρκαδία λιγάκι. Βεβαίως. Λοιπόν, κατά καιρούς η Αρκαδία έχει αεροδρόμιο, έχει την παράκαμψη των Λαγκαδίων, έχει τη λίμνη της Τάκας που θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες της Τρυπόλεως και πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Λέω τα τρία τα πιο σημαντικά. Θα είχαμε αεροδρόμιο, θα είχαμε τα πάντα. Τα πάντα είχαν τελειώσει με τον Περιφερειάρχη. Έχουν εξαγγελθεί από το 2011, έχουν περάσει 9 χρόνια. Δεν έχει γίνει απολύτως, μα απολύτως τίποτα. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε και να μπορέσουμε να πούμε ότι θα κάνουμε 5-3, αλλά να κάνουμε 3. Mm-hmm. Όχι να κάνουμε 0. Αυτό πρέπει να αλλάξει εδώ. Άρα το διακύβευμα, πιστεύετε, σε αυτές τις εκλογές ποιο είναι? Το διακύβευμα είναι να πούμε λίγα πράγματα, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η περιφέρεια σήμερα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολλά. Η περιφέρεια έχει ξοδέψει εκατομμύρια, υπάρχουν διάφορα ανεκτέλεστα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν, να δούμε δηλαδή την πραγματική οικονομική κατάσταση, να νοικοκυρέψουμε την περιφέρεια. Υπάρχουν αναπτυξιακές, έχει γίνει. Να βάλουμε φρένο σε όλα αυτά που υπάρχουν κατά καιρούς, οι αναπτυξιακές, τεράστια θέματα, τεράστια, τεράστια, τα τελευταία και διάφορα άλλα. Προχθές ακούσαμε για 700 εκατομμύρια από τους Κινέζους. Άλλη μια φαϊνή ιδέα του Περιφερειάρχη, η οποία, γιατί την πέταξε ουδής καταλαβαίνει. Συνεχίζει το ίδιο ακριβώς βιολί που κάνει 8 χρόνια. Κατά καιρούς, κατά διαστήματα, όπως σας είπα,
Πετάμε μια φαϊνή ιδέα και τελειώσαμε και έτσι. Αυτό επιτελεί 8 χρόνια τώρα. Επειδή είστε άνθρωπος και της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, το αίσθημα της κοινωνίας, η αίσθηση της κοινωνίας για αυτές τις εκλογές και για αυτή την πρόκληση, με βάση και την πορεία που κάνετε προς τον κόσμο, ποιο είναι? Η κοινωνία θέλει να αλλάξει, θέλει να τελειώνει αυτό το σύστημα. Θέλει να αλλάξουμε, θέλει να τελειώσει το ρουσφέτη, γιατί ο Πέτρος Σωτατούλης πορεύτηκε και κατά τη βουλευτική του. Είναι παλιός, όσο και αν δεν θέλει και λέει κάτι, ότι είναι, παρουσιάζει κάτι διαφορετικό, είναι πολύ παλιός, είναι το σύστημα το ίδιο. Το ρουσφέτη, οι υποσχέσεις, με αυτά πορεύτηκε μέχρι σήμερα. Εμείς λέμε να τα αλλάξουμε, να τελειώσει. Αυτό είναι κάτι παλιό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Ο τόπος χρειάζεται λίγα, νοικοκύρεμα και τα λεφτά να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Και να μην υποσχεθούμε και δεν θέλουμε να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Σε μια τετραετία έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Και ο Παναγιώτης Σονίκας, πιστεύω σε αυτό, είναι σαφής, σαφέστατος. Λέει θα κάνουμε αυτά και θα υποσχεθούμε αυτά που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Ξεκινά λοιπόν μια διαδρομή προς την κοινωνία, θα λέει κανείς, επικοινωνίας αλλά και συγκεκριμένης κατάφεσης απόψεων, προτάσεων. Προτάσεων οι οποίες θα είναι συγκεκριμένες με κόστος και όφελος. Πλέον τέρμα τα ρουσφέτη. Από αυτά μπούχτισε η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Πέτρος Σωτατούλης έχει κουράσει με αυτά. Ήρθε η εποχή που θα τα κουβεντιάσουμε τώρα και πιστεύω θα έρθει ένα τέλος. Θα έπρεπε να το κάνει μόνος του, δεν το έκανε. Τη λύση θα τη δώσουν οι Πελοποννήσιοι πολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι ακόμη, γιατί γνωρίζετε και τα πράγματα για τις Αρκαδίες και γενικά και τις Πελοποννήσου. Το γεγονός ότι ο Πέτρος Σωτατούλης μιλάει ακόμα και σήμερα για ανεξάρτητο συνδυασμό, ή το γεγονός ότι εσείς υποστηρίζεστε και από τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ουσιαστικά στην δική σας προσπάθεια, πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για εσάς, μια διαφορετική άποψη για τον κύριο Σωτατούλη? Είναι λογικό. Ο Πέτρος Σωτατούλης σήμερα κάποτε παρακαλούσε για να πάρει τα χρήσματα. Όλοι γνωρίζουμε, το έχουν δηλώσει οι δικοί του άνθρωποι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτό, γιατί σας είπα και πάλι, σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές θα μιλήσουμε για την ουσία. Θα μιλήσουμε για το διατάφτα. Δεν θα παρασυρθώ σε αυτά, όμως η απάντησή μου είναι απλή και σαφής. Σήμερα γιατί φωνάζει, γιατί μιλάει ο Πέτρος Σωτατούλης και με το μόνο που ασχολείται είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τούτη έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη δουλειά της. Η Δημοκρατία σήμερα έτσι την έχουμε μάθει και τη ζούμε και έτσι θα πρέπει να είναι. Λειτουργεί με τα κόμματα, ως θεσμούς. Λοιπόν, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε και έβαλε το δικό της υποψήφιο περιφερειάρχη. Είχε κάθε δικαίωμα, δημοκρατικό δικαίωμα να το κάνει και το έκανε. Το αν το άρεσε του Τατούλη ή δεν το άρεσε, αυτό ας το κρίνει ο κόσμος. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος στο τέλος. Θέλω να πω κάτι εδώ όμως. Απ' τη μία κατηγορία και ασχολείται μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, απ' την άλλη, θα πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα που έχουν συμβεί στον 1,5 τελευταίο χρόνο. Ακούμε για δύο κόσμους, για συνεργασίες. Αυτό ακριβώς, εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Μην ξεχνάμε το Φλαμπουράρι, το ρόλο που έπαιξε ο Φλαμπουράρης και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν 1,5 χρόνο, πώς άλλαξε η ρότα, πώς ήρθε η επαφή με τον Τατούλη. Να μην ξεχνάμε το αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε πριν 8 μήνες, το τι έγινε εκεί, το πώς ο Πέτρος Σωτατούλης εκθίασε τον Τσίπρα. Έτσι και είπε ότι θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, είπε διάφορα άλλα, τους δύο κόσμους, τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ που εκλιπαρεί σήμερα. Μην ξεχνάμε την κυρία Παπακώστα, την αυτόκλητη που ήρθε στην περιφέρεια για τη στήριξη του Πέτρου του Τατούλη. Πού είναι σήμερα η κυρία Παπακώστα? Γνωρίζουμε πολύ καλά και γνωρίζουν οι πολίτες ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα στηρίξει τον Πέτρο τον Τατούλη. Στηρίζει τον Πέτρο τον Τατούλη. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι γεγονός. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Το λέει και το λένε τα πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, γιατί κόβεται σήμερα? Γιατί κόβεται? Μάλιστα. Κύριε Σκατζέρα, απλό δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη έτσι συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα και συνέχεια να πούμε πολλά περισσότερα. Καλή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με άρωμα προεκλογικό. Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας. Ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο με αναφορές και συνένεση και συνεργασία από τον Μητροπολίτη, ευχές και διαβεβαιώσεις και σπόντες από τον Δήμαρχο και υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα. Με προεκλογικό άρωμα, η κοπή πίτας στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας
για τη νέα χρονιά. Σώζον το ελέησον το αμύρο ηκτήρμον. Για χρονιά εκλογών και ανατροπών έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο οποίος συνέστησε σύνεση και συνεργασία. Να υπομνήσω ότι φαίνεται ότι θα είναι ένα έτος μεγάλων αναμετρήσεων, ανακατατάξεων, που όλα αυτά τα γεγονότα, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, απαιτούν μια σύνεση. Χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλές και μεγάλες υπερβάσεις, ώστε να πάψουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, τα κοινά, ότι είναι πρόβλημα, θέματα τα οποία αφορούν τη δική μας ατομική ζωή. Χρειάζεται οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, να αποκτήσουν πνεύμα συλλογικότητος. Οι αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν και θα είναι πολλές, φαίνεται, μέσα σε αυτό το έτος, θα δημιουργήσουν αρκετές εντάσεις. Θα πρέπει όμως εμείς, μέσα στο πνεύμα της σύνεσης, της φρόνησης και της ενότητος, να μπορέσουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Με ευχές, ο Δήμαρχος Καλαμάτας στην 13η και τελευταία για τον ίδιο κόπη Βασιλόπιτας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτρέψετε να είμαι συγκινημένος, βλέποντας μια διαδρομή τόσων χρόνων πίσω μας, που για μένα ολοκληρώνεται σε 8 περίπου μήνες. Να έχουμε την πολιτική ηρεμία και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, γιατί δυστυχώς η οξύτητα αυξάνεται μέρα με την ημέρα, που σημαίνει ότι μπορεί να πάμε σε μη λογικές αποφάσεις. Εύχομαι να κυριαρχήσει η λογική. Οι αιχμές πάντως από την πλευρά του Παναγιώτη Νίκα για την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή δεν έλειψαν. Η πόλη βρίσκεται σε καλή κατάσταση μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση. Θέλω να σας τονίσω ότι θα εγγυηθώ προσωπικά την πορεία προς τις εκλογές να είναι μια πορεία χωρίς πατάλες, χωρίς νόθευση της λαϊκής βούλησης. Αυτό είναι εξόχω σημαντικό. Να μην γίνονται εδώ αυτά τα οποία κατηγορούμε από διάφορες άλλες πλευρές, όπου έχουν μεταβάλει τα κρατικά χρήματα σε χαρτοπόλεμο. Για την ιστορία, το Φλουρί έτυχε στην αντιδήμαρχο Παναγιώτα Ντίντα. Στην Καλαμάτα βρίσκεται σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Χαρακτηριστικές οι αναφορές κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου του για το γεγονός πως η δημοκρατία έχει πρόβλημα. Τίτλος του βιβλίου μου που παρουσιάζουμε σήμερα στην Καλαμάτα, «Η δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας», τα λέει όλα. Ο τόπος έχει πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κακή συγκυρία της κρίσης και του αδιεξόδου, αν δεν καταλάβουμε ότι έχουμε ιστορικό καθήκον να συσπηρωθούμε ως κοινωνία, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, να σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση ικανή να εφαρμόσει ένα προοδευτικό εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Περνάμε εμείς στο αυτοδιοικητικό σκηνικό, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάσταση και σε επίπεδο Δήμων. Να σημειώσουμε ότι σήμερα με επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Πυλουνέστερος, ανακοίνωσε και ο Δημήτρης Βερτάκος. Και εκεί ανεβαίνει ιδιαίτερα το θερμόμετρο και δημιουργούνται και άλλα δεδομένα. Μετά και την υποψηφιότητα και του κ. Βερτάκου και του κ. Καρβέλα, υποψήφιος φυσικά και ο σημερινός Δήμαρχος Πυλουνέστερος και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΟ Δημήτρης Καφαντάρης. Και αναμένονται και άλλες υποψηφιότητες όπως αυτές του Ηλία Κανάκη και άλλων, φυσικά και το Κομμουνιστικό Κόμματο που έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον σε μια πορεία προς τις εκλογές. Τώρα, αποφασισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί να μην επιτρέψουν την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τους διορισμούς στον κλάδο τους και τις προωθούμενες αλλαγές που περιλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, μια ακόμη κινητοποίηση χθες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτα με αφορμή το νομοσχέδιο που επρόκειτο να ψηφιστεί στην Βουλή και σχετίζεται με τον διορισμό των εκπαιδευτικών. Ύστερα από την απόφαση της ΔΟΕ, της ΟΛΜΕ και ΑΔΔΗ για 24 ώρη απεργία σήμερα και δυναμική συνέχιση του αγώνα για την απόσυρση του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή για τους διορισμούς των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το οποίο στην ουσία κλέβει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, αλλά και για το κυρίαρχο αίτημα επίσης του κλάδου για μαζικούς μόνιμους διορισμούς
όλων των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν όλα τα κενά στη δημόσια εκπαίδευση. Αντιδρούν έντονα και όπως τονίζουν δεν πρόκειται με τίποτα να αφήσουν να περάσει το νομοσχέδιο αυτό για όλους τους νέους εκπαιδευτικούς που επρόκειτο να διοριστούν, όπως και για τους αναπληρωτές. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση δεν είναι ένα νομοσχέδιο διορισμών, αλλά ένα νομοσχέδιο απολύσεων. Απολύει ουσιαστικά όλους τους αναπληρωτές, όλους τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποίησε τα τελευταία 10 και 15 χρόνια. Θα μας βρει η κυβέρνηση απέναντί τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος αναπληρωτής που δούλευε όλα αυτά τα χρόνια. Δρούμε στο νόμο, τον οποίο σε λίγο θα ψηφιστεί στη Βουλή, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο προσλήψης διορισμού στο μέλλον των νέων συναδέλφων και πρόσληψης των αναπληρωτών. Μετά την κατάργηση της επετηρίδας και την εφαρμογή των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, αυτό είναι ένα μεγάλο χτύπημα για το σύστημα διορισμών, ίσως και χειρότερο από εκείνο. Σε μια όμορφη εκδήλωση, ο Παμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πάτρας πραγματοποίησε την ετήσια γιορτή του. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν και βραβεύσεις με το Σύνδεσμο να στοχεύει στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μεσσηνίων. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Παμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πάτρων ο Παπαφλέσσας στην Πάτρα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πότε η ευχή μου για το 2019 ενσαρκώνεται μέσα από τη φράση του Αλήμα του Καρχιδόνιου, η οποία λέει πως είτε θα τον βρούμε το δρόμο, είτε θα τον φτιάξουμε. Μακάρι όλα τα μονοπάτια της ζωής μας να οδηγούν σε αισιόδοξα αποτελέσματα και οι επιθυμίες που είναι στα έγκατα της ψυχής μας να γίνουν πραγματικότητα. Για την κλήρωση όχι μόνο του ατομικού καλού, αλλά και του κοινωνικού. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν ο τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας από την Καλαμάτα για την πολυετή προσφορά του στην εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα στον τομέα της πληροφορικής. Η Μαρία Ποδαρά, πρώην μελούς του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την πολυετή ανιδιοτελή προσφορά στο Σύλλογο. Οι αριστεύσαντες μαθητές γυμνασίου και λυκείου, παιδιά μελών του Συλλόγου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που ο Σύλλογος Μεσσηνίων με τιμά σήμερα. Γεννήθηκα στην Καλαμάτα, οι γονείς μου μένουν εκεί και η οικογένειά μου είναι εκεί, την επισκέπτομαι όσο μου επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου, αλλά ποτέ δεν την ξεχνώ. Σας ευχαριστώ, εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας, για εσάς και τις οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ. Έχει υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από διάφορες θέσεις στο σύνδεσμό μας για μια 20ετία. Δεν είναι άλλη από την αγαπημένη όλων κυρία Μαρία Ποδαρά. Μαρία. Εσύ είναι παπά μου. Για να δούμε. Για να σας δούμε. Έχουμε περάσει πλέον πάνω από 20 χρόνια από την δόσημα για να κρατήσουμε το Σύλλογο, να κάνουμε φοβερές εκδηλώσεις και να ενώνουμε τους πατριώτες. Ευχαριστώ πολύ. Να σας δούμε μία κράτα και το χαρτί που σας βλέπουμε εδώ. Εδώ λίγο. Επίσης, έγινε απολογισμός των πεπραγμένων του Συλλόγου καθώς και οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους. Παρουσία αρκετών εκπροσωπών τοπικών φορέων και αρχών έγινε σήμερα η εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας με αναφορές και στις σημερινές προκλήσεις των χώρων της δικαιοσύνης. Την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποίησε ο Δικηγορικός Συλλόγος της Καλαμάτας. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, ευλογημένη, γεμάτη υγεία και ευτυχία, πρόοδο και ευημερία, προσωπική και οικογενειακή. Χρόνια πολλά. Στις προκλήσεις της εποχής στάθηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλής Κυρογιάννης. Το 2019 είναι κατά κύριο λόγο εκλογών και βέβαια όλοι θα συμμετάσχουμε εκεί,
έτσι, δικηγόροι από επιθέσεις που θα είναι από τα εκλογικά τμήματα, δικαστές. Είναι έτος που ο ελληνικός λαός, ασκώντας τη συνταγματική του εξουσία, θα επιλέξει τους αντιπροσώπους και εκπροσώπους του. Ευχή του Δικηγορικού Συλλόγου είναι να μην υπάρξει πόλωση και διαίρεση του ελληνικού λαού και ο καθένας από τη θέση του να προστατεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η θέση μας είναι σταθερή ότι στυλοβάτης του δημοκρατικού πολιτεύματος και της λειτουργίας των εξουσιών στο όνομα του ελληνικού λαού είναι η ακυδεμόνευτη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν φορείς και πλήθος αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Με την σειρά του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, σημείωσε. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πολιτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνουν οι δικαστικοί πολιτικοί δεν πρέπει να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη για επίλυση. Γιατί συνηθέστατα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια, πρέπει να γίνει πράξη. Και θα γίνει πράξη αν αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος προηγουμένως τα στεγιστούμε όλοι μας. Ξεκίνησε χθες το πρόγραμμα των σεμιναρίων και workshops για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. 12 μαθητές από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών συναντήθηκαν με Ολλανδό σκηνοθέτη, μαθαίνοντας τους πώς να γράψουν και να σκηνοθετήσουν ένα ντοκιμαντέρ. Ξεκίνησε χθες το πρώτο workshop για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Ο λόγος για την συνεργασία 12 φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών με τον Ολλανδό σκηνοθέτη Ρόμπεν Ρομπάουτ, που θα υλοποιήσουν και θα παρουσιάσουν στο κοινό της Καλαμάτας το Σάββατο 19 Ιανουαρίου τα αποτελέσματα του σεμιναρίου που παρακολούθησαν. Now, normally when you are a teacher, students are listening politely and listening to the teacher filmmaker to show his work. But in this setting, it was a bit different. From day one, I told them that in 4 days we're going to screen their films. So there was much more suspense for them, much more pressure. But I think the fact that we work morning, afternoon, evening, and especially when we go in these surroundings, in this nice cafe every evening, we talk about the projects in progress. Συνήθως οι φοιτητές κάθονται σε μια αίθουσα και τον παρακολουθούν πιο προσεκτικά. Φέτος ήταν κάτι διαφορετικό γιατί βρεθήκαν όλοι σε έναν άλλον χώρο. Είχαν πολύ μικρή διάρκεια, πολύ λίγο χρόνο για να πραγματοποιήσουν αυτό που θα δούμε εξάλλου και στο φεστιβάλ το Σάββατο το βράδυ. Ήταν μια σχέση, δημιουργήθηκε μια σχέση στενή με τους φοιτητές ακριβώς γιατί σε πολύ λίγο διάστημα και πολλές ώρες μέσα στη διάρκεια της μέρας έπρεπε να είναι μαζί για να πραγματοποιήσουν αυτό που θα δείτε και θα παρουσιάσουμε στο φεστιβάλ. Κάσαμε ένα project στο καπί Καλαμάτας, πρώην καπί Νιν Λεφάπ, και πήραμε συνέντευξη από 2 ανθρώπους που επισκέπτονται το Λεφάπ, τη Λέσχη δηλαδή, ηλικιωμένων και όχι μόνο της Καλαμάτας, δηλαδή και λίγο πιο νέες ηλικίες. Τους πήραμε μια συνέντευξη και συνθέσαμε διάφορα από τα δεδομένα που συλλέξαμε και από τις απαντήσεις τους και συνθέσαμε ένα βίντεο που το καθοδηγήσαμε με τη δική μας αισθητική. Μια συνεργασία που όπως τονίστηκε από την πλευρά της σχολής θα θέλανε να συνεχιστεί και του χρόνου, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι σήμερα το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου κάνει την έναρξή του. Έχουμε έρθει εδώ στην Καλαμάτα μαζί με 12 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψηφιακές Μορφές Τέχνης για να δουλέψουμε μαζί με τον Ρόμπερτ Ρομπάουτ, που εκτός από διακεκριμένος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και φιλμ, έχω να πω, συμμετέχοντας στο workshop, ότι είναι και εξαιρετικός δάσκαλος, γιατί πραγματικά κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να διδάξει τα παιδιά, εκτός από το να διδάξει τα παιδιά τα πιο σημαντικά πράγματα, να κάνει όλη την ομάδα να δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, ασταμάτητα, χωρίς να διαμαρτύρονται. Παράσταση διαμαρτυρίας έκαναν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Διευθύνσης Εκπαίδευσης του Νομού Ηλίας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τους διορισμούς, το οποίο ξεκίνησε να συζητάται στη Βουλή το πρωί της Πέμπτης. Κύριο αίτημά τους, η απόσυρσή του, αφού υποστηρίζουν ότι αποτελεί εμπεγμό των συναδέλφων τους αναπληρωτών. Την έντεγη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού εξέφρασαν σήμερα, την ώρα που στη Βουλή είχε αρχίσει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ηλίας, ο εκπαιδευτικός κόσμος.
Σύσσωμοι δάσκαλοι, καθηγητές και αναπληρωτές επισκέφθηκαν τις δύο διευθύνσεις στον πύργο και κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μαζί με το αίτημά τους η κυβέρνηση να προχωρήσει την απόσυρσή του. Η κυβέρνηση μέσα στις γιορτές και με τα σχολεία κλειστά προσπάθησε να περάσει μια διάταξη η οποία καταργεί ουσιαστικά το πτυχίο. Στέλνει τους αναπληρωτές που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας παρακάτω στους πίνακες. Και πώς το κάνει αυτό? Το κάνει βάζοντας τρεις πυλώνες κριτηρίων, όπου είναι η προϋπηρεσία, τα ακαδημαϊκά κριτήρια και τα κοινωνικά κριτήρια. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι να μην περάσει αυτό το προσοντολόγιο, να μην ψηφιστεί και να διοριστούν όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές, οι οποίοι δεν αναπληρώνουν κανέναν. Γεμίζουν θέσεις οι οποίες είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της παιδείας. Οι 30.000 μόνιμοι διορισμοί είναι ανάγκη της παιδείας. Είμαστε εδώ στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας για να διαμαρτυρηθούμε για το νομοσχέδιο που ψηφίζει σήμερα η κυβέρνηση. Ενωμένοι οφείλουμε να αγωνιστούμε για την άμεση απόσυρση αυτού του συστήματος διορισμών, το οποίο αντί να μονιμοποιεί όλους τους αναπληρωτές όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, απολύει συναδέλφους μας και τους διώχνει στην ανεργία. Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε και το συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό δεν είναι ούτε μορφή, ούτε τέτοια σαν πρόταση είναι, να έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή θέλουμε έτσι να τοποθετούν οι αναπληρωτές. Με όποιο σε βάθος χρόνου μπορούμε να έχουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυνατόν να διοριστούν, δεν πιστεύει κανένας ότι θα διοριστούν 30.000 αναπληρωτές, ας πούμε έτσι. Αλλά καλά κάνει το συνδικαλιστικό και βάζει στόχους μπροστά, περισσότερους, μακρύτερους. Με το νέο σύστημα διορισμών, πολλοί από τους συναδέλφους θα μείνουν χωρίς εργασία, θα απολυθούν, αφού δεν αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία τους, δηλαδή όλα τα χρόνια τα οποία δούλεψαν στο δημόσιο σχολείο, από άκρη σ' άκρη, στην Ελλάδα, στηρίζοντας το δημόσιο σχολείο κάτω από δύσκολες κοινωνικές, οικονομικές και πολλές φορές και οικογενειακές συνθήκες. Δηλαδή ρίχνεται στο καλάθι των αχρήστων, ρίχνονται στο καλάθι των αχρήστων πολλά από τα χρόνια εργασίας, τα οποία οι ίδιοι ξόδεψαν από ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής τους, στηρίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση. Ως μία από τις αναπληρώτριες που θίγονται και δουλεύει πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, θεωρεί ότι τα κριτήρια βλάπτουν τα χρόνια προϋπηρεσίας μας, μειώνουν το πτυχίο μας, καταργούν στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουμε δουλέψει και εργαστεί στις εσχατιές της Ελλάδας και σε πάρα πολλά. Τα μαλλιά μας ταλαιπωρούνται πολύ το χειμώνα. Υπάρχει λύση. Το δικό μου Elvive Total Repair. Καταπολεμά έως και ένα χρόνο φθοράς από την πρώτη χρήση. Τα μαλλιά μου αναδομούνται άμεσα. Απαλά, λαμπερά, γεμάτα ζωντάνια. Και το χειμώνα. Elvive Total Repair από τη L'Oréal Paris. Λάβετε θέσεις. Όταν κολυμπάς 2 χιλιόμετρα, ποδηλατείς 90 και τρέχεις μισό μαραθώνιο σε λίγες μόνο ώρες, τότε γίνεσαι Ironman. Η Ελλάδα φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Κώστα Ναβαρίνο τον πιο απαιτητικό αγώνα τριάθλου στον πλανήτη, το Ironman. Στις 14 Απριλίου 2019, μπες τώρα στην επίσημη ιστοσελίδα Ironman Greece και γίνε και εσύ κομμάτι του θρύλου. Για επανόρθωση μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό των μαλλιών μου, ανακάλυψε ένα μικρό μυστικό. Νέο Elvive Seeker Repair Balm πολλαπλών χρήσεων. Επανορθώνει την τρίχα, προστατεύει από τη θερμότητα, δρά κατά της ψαλίδας. Νέο Elvive Seeker Repair Balm από τη L'Oréal Paris. Το μυστικό μου όπου και αν βρίσκομαι. Περνάμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. 21 νεκροί στη βομβιστική επίθεση στην Μπογκοτά στην Κολομβία. Την ίδια στιγμή, τροχαίο για τον πρίγκιπα Φίλιππο στη Μεγάλη Βρετανία. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 68 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από την επίθεση στη σχολή αστυνομίας στην Μπογκοτά. Ανάμεσά τους και ο δράστης που το πρωί της Πέμπτης εισέβαλε στο προάβλιο της σχολής οδηγώντας όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά. Την ώρα εκείνη βρισκόταν σε εξέλιξη τελετή αποφύτησης. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε κήρυξε τριήμερο πένθος. No solo contra la juventud. Είναι μια επίθεση όχι μόνο σε βάρος των νέων, των δυνάμεων ασφαλείας ή της αστυνομίας. Είναι μια επίθεση απέναντι στην κοινωνία. Αυτή η παράφρον τρομοκρατική πράξη δεν θα περάσει ατιμόρυτη.
no quedará impune. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του παγιδευμένου οχήματος ήταν ο 57χρονος Χωσέ Αλντεμάρ Ρόχας Ροδρίγες. Φέρεται να έπασχε από ανίατη ασθένεια και να βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης ήταν πρώην αντάρτης. Το όχημα μετέφερε 80 κιλά της εκρηκτικής ουσίας πεντολίτης, που έχει στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί από Κολομβιανούς αντάρτες. Όμως μέχρι τώρα καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Η Πολωνία βρίσκεται σε εθνικό πένθος μετά το θάνατο ενός δημοφιλούς φιλελεύθερου δημάρχου, του Πάβελ Αντάμοβιτς, ο οποίος μαχαιρώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Η σωρός του 53χρονου σκεπασμένη με την κόκκινη σημαία του Γκντάνσκ έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης. Εκατοντάδες απέτησαν φόρο τιμής. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Η αστυνομία λέει ότι περίπου 2.500 άνθρωποι έκαναν ουρά για να τιμήσουν τον Αντάμοβιτς παρά το δρυμή ψύχος. Έξω από το μουσείο έχουν τοποθετηθεί κεριά στο σχήμα μιας μεγάλης καρδιάς. Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη το όχημα που οδηγούσε ο πρίγκιπας Φίλιππος. Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στον πύργο του Σάντριχαμ, την ιδιωτική κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην Ανατολική Αγγλία. Ο 97χρονος δούκας του Εδιμβούργου δεν τραυματίστηκε, αλλά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ήταν σοκαρισμένος. Δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο πρίγκιπας Φίλιππος επιχειρούσε αναστροφή. Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ εξετάστηκε από γιατρό για προληπτικούς λόγους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα. Το ραντεβού στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική.